Γεια σου πάρη. Γεια σου, Αντώνη. Τι κάνει, πάρη. Είμαι πολύ καλά και παρακολουθώ όλα αυτά που γίνονται με τα ντίντο αυτέ τι μέρε στην Τράπεζα Θεμάτων. Εγώ γελάω γιατί είναι μερικοί που κράζουν, <that's not like -tiny> ό, Όλοι έχουν κάποιον να κράξουν. <that's not like -tiny> Α, ναι, καλά, εντάξει, αυτό, αυτό εννοείται. Παρ' όλα αυτά, δεν έχω καταλάβει. Ήταν όντω μια απλή DDoS που με ένα κλάουτ τη <that's not like -tiny> Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Πόσο. <that's not like -tiny> Βασικά δεν είδα, α πούμε, αλήθεια δεν είχα παρακολουθήσει καν το τι έπαιξε. Είδα ότι κάποιοι κράξανε για το security crowd, κάποιοι κάζαν του προηγούμενου για το security, του επόμενου του. Ναι, 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 εντάξει. Δηλαδή, ξέρεις, τα... υπήρχε ρε, παιδί μου ένα τέτοιο το, να. Το ping -pong. Αυτό το Spider-Man yeah. που δείχνει όλοι κάποιον ναι, άλλον. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι. <laughs> αυτό, είναι φοβερό μήνυμα. Είναι πάρα πολύ. Πολύ δυνατό. Ναι, θεωρώ πω ένα πολύ μεγάλο κομμάτι που ταλαιπωρεί διάφορε διαδικασίε και πράγματα για το, τον κόσμο και ίσω και την Ελλάδα λίγο παραπάνω είναι αυτό ότι είναι το ping-pong ευθυνών. Και είναι, αυτό, είναι όλοι έχουν ένα μερίδιο ευθύνη, αλλά κανένα δεν θέλει να αναλάβει το δικό του και δείχνει προ προς τον άλλον. Είναι η φάση που δεν έχει σημασία, νομίζω, να μην γίνει μαλαγία. Ναι. Να μην φταίω εγώ είναι το σημαντικό. Ναι, 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 ναι. ναι. Αυτό κολλάει, ξέρει, είναι στο επεισόδιο που συζητήσαμε mm. περί ανάληψη ευθύνη. Ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το επεισόδιο. Μου είχε... Μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Όλα είναι πάρα πολύ ωραία. Mm. Όχι δηλαδή, δεν τα κάνουμε εμεί. Όχι, εμεί τα κάνουμε ξανά. Αντικειμενικά. Πολλά <σφυ> παιδιά μα είναι. Αυτή <σφυ> η Για πε. Πώ ήταν το Τζάγκο Ωραία ήταν στο Τζάγκο ε, Έπαιξε λίγο κούραση παραπάνω, αλλά γιατί ήταν τρει μέρε και είχε και πράγματα που κάναμε και το βράδυ και αυτά. Στο Εδιμβούργο. Στο Εδιμβούργο. Το οποίο λοιπόν έχω να το δηλώσω ανοιχτά δεν περίμενα να μου αρέσει. Πήγαινα με αρνητική προδιάθεση για την πόλη και ήταν πολύ ωραία η πόλη. Και εγώ είχα πάει κάπω έτσι το Νοέμβριο του 2017. Οκ. Okay. Και παθαίνω πλάκα. Με την παλιά πόλη του Εδιμβούργου ήταν η ειδικά. Είναι πάρα πολύ ωραία η παλιά πόλη. Είναι πάρα πολύ ωραία τέτοια. Ήμουν πάρα πολύ τυχερό και καλό καιρό. Το οποίο δεν είναι κάτι που συμβαίνει γενικά από ό,τι κατάλαβα. Είχα κρυώσει πάρα πολύ όταν είχα πάει. Είναι νομίζω το, το δεύτερο μεγαλύτερο κρύο που έχω μετά τη Βοστόνη. Οκ. Okay. Ήταν πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, με να μου πάνε ε, παιδιά και φίλοι που μένουν εκεί ότι ήταν από του καλύτερου καιρού και το βράδυ, αργά βέβαια που έπεφτε ο ήλιο, είχε ξέρω εγώ 6 βαθμού, 7. Αυτό είναι τραγικά καλό καιρό. Πώ τραγικά... είναι ο κακό καιρό. <laughs> βέβαια, όταν είχε ήλιο ήταν σούπερ, ήταν 17, 18, 20 ξέρω εγώ βαθμού. Ε, δηλαδή, ήταν σε βάρα α πούμε, ήταν αρκετά καλά. Νομίζω είχα πετύχει τον το, το, το είχα πετύχει νομίζω να έχει ένα-δύο βαθμού. Οκ. Okay. Είναι ψηλά, αρέσει. Είναι πο... Ναι, γενικά είναι πολύ ψηλά. Είναι, πο... είναι πολύ ψηλά το Edinburgh, δεν του φαίνεται. Ξημερώνουνε στι 4. Με βόλβε, βέβαια, γιατί συγχρονιζόταν με το ρολόι μου πέρα στην Αθήνα που ξυπνούσε ξέρω εγώ, Αλλά και πάλι ήταν... Μετά μου αρέσει να ξημερώνει νωρί και να νυχτώνει εργά. Το Σαββατοκύριακο εγώ ήμουν Ολλανδία. Mm όπου ε, ε, έλουσα πάρα πολύ την ενοικία σε αυτοκινήτου που είχα κανονίσει Καλαγάμε σε, δεν ήξερα αν στεναχωριόμουν ή αν χαιρόμουν εκείνη τη στιγμή Κοίταξε θα σου πω, ε, σίγουρα μα δηλητηρίασα όσο ήμασταν στο αεροπλάνο και πηγαίναμε στη Γερμανία γιατί το συνειδητοποίησα λίγο πριν το security control, ότι έχω ξεχάσει το δίπλωμα οπότε πέρασα μια ώρα που είχαμε ζεριάσει πάρα πολύ για μια ώρα μιζέριασα πάρα πολύ. Δεν είναι παράλογο. Εννοώ, παιδί μου εντάξει, ήταν ε, άσχημη φάση, Κοίτα. φαντάζομαι. Δεν ξέρω τελικά πώ εξελίχθηκε. Ε, ξέχασα Είχαμε το δίπλωμά σου, και... βασικά. Ξέχασα... Λοιπόν, είναι να πάω Ολλανδία για ένα γάμο. Και ξεχνάω το... το δίπλωμά μου, το οποίο ήταν σημαντικό γιατί θα νοικιάζαμε μάξι να πάμε από το Ντίσσελντορφ σε ένα χωριό τη Ολλανδία, κοντά στο οποίο χωριό ήταν ο χώρο που θα, θα παντρευόταν το ζευγάρι. Και. Δεν, επειδή είναι μικρό χωριό και όλα αυτά τέλο πάντων, δεν έχει τόσο πολύ μέσα και ιστορίε. Οπότε λέω εγώ: OK, αφού του μιζεριάζω μια ώρα για το σκηνικό. Βέβαια, ξέρει: Είχαμε κάνει και ένα πρόγραμμα. Ξέρεις, πά, πάμε και από εδώ από και κάμια βόλτα. Οκ, okay, τα, τα βρίσκει αυτά. Αλλά ε, λέω: οκ okay, για το γάμο θα το βρούμε. Λέω μεταξύ. Τέλο πάντων, βρίσκουμε ένα ταξίδι από το. Καλό Uber στο ξενοδοχείο και συνειδητοποιώ ότι δεν έχει ουμπεράδε κοντά. Δηλαδή δεν ήρθε ποτέ, δε, δε ποτέ δεν βρήκε ούμπερ. Οπότε λέω σε αυτού από το ξενοδοχείο, ε, ξέρει, μπορεί να φέρετε κανένα ταξί και πηγαίνουμε. Και το πρόβλημά μου και το άγχο μου το μόνο ήταν το πώ θα φύγω από το γάμο. Αν θα έπαιρνα, γιατί είχε και ένα festival mm. φεστιβάλ μουσική, αν όταν θα έπαιρνα τηλέφωνο oh. τον ταξιτζή, θα ερχόταν στην ώρα του και, 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 και. επειδή. Είχα στο νου μου να φύγουμε, ωραία, λέω, κατά τη... να φύγουμε κάποια στιγμή ο γάμο τελείωσε πιο νωρί και άρχισαν να μαζεύουν όλα στο χώρο. Οπότε ναι, λέω, φάση... θα μείνουμε στη μέση του πουθενά. Παρ' όλα αυτά, με μια πολύ καλή φίλη τη νίκη ε, μα πήγε με το Max. Α, ah, thanks. Αυτό. Οπότε ήμασταν. Είμαστε μια χαρά. Αυτό ήταν το, το μόνο μου Πώ θα φεύγαμε από εκεί. Κατά τα άλλα, φύγανε κάποια λεφτά στη ταξί, πήγαινε και από το αεροδρόμιο. Αλλά ό,τι άλλη βόλτα κάναμε με τα ε, τρένα ήταν μια χαρά και, και, θα πω ότι ίσως επειδή δεν είχα αμάξει, άρα είχα λιγότερες επιλογές, ξεκουράστηκα πολύ παραπάνω. Ναι, γιατί δηλαδή, ήταν, έχω μιλάμε, αυτά τα Μιλάμε ότι πήγαμε προς οκ, okay, ότι ωραία θα περάσουμε μια χαρά και έφυγα, λες και κάνει διακοπές μια εβδομάδα. Άντε ρε καταπληκτικά. Έχω γυρίσει, ξυπνάω νωρίς εδώ. Είναι... Ναι. Από, okay. εκεί, και λέω νωρίς, ενώ από εκεί που για να ξυπνήσω μόνος μου έπρεπε, ε, ξυπνούσα λίγο μετά τις 9. Τώρα που γύρισα πίσω, ξυπνάω μόνος μου κατά τις 7. Οκ. Okay. Και είναι και ανάποδα και η ώρα. Δηλαδή δεν είναι πίσω ότι το ωράριό σου χάλασε. Δηλαδή έχω εγώ, εγώ πάει δύο ώρες πίσω στο, στο πόσο ξυπνάω. Ε, Άρα και Ναι, πάρα πολύ. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, Γιατί σε αυτό το χωριό στην Ολλανδία, στο Ρόρμοντ, ήταν. νύχτωνε. 10 και μισή. Ήταν καταπληκτικό. Ήταν φοβερό. Ήταν περίεργο. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Περίμενε. Δεν ήταν προφανώ. Είναι σαν να νύχτον μια μισή ώρα μετά από την Ελλάδα. Ναι, ναι. Το Ο Ιταλό νύχτον ενώ... Δεν ήταν ότι ήταν 10 και μισή και είχε ήλιου και αυτά. Αλλά 10 και μισή εκεί ήταν όπω είναι εδώ 9 και Ναι, ναι, ναι. Όχι. Είναι, είναι πιο βόρεια λογικά ναι, αυτό. Ναι, 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 Είναι πιο βόρεια. Το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Ο... Θέλω φω. Είναι ωραίο και εμένα μου αρέσει, αλλά. Το ότι α πούμε Είχαμε βγει με κάτι φίλους προχθές ε, και είχαμε πάει ξέρω για φαγητό και λέμε θα πάμε ξέρω για μια μπύρα. Mm. Και βγήκαμε 9-9.30 και ήταν αρκετά φωτεινά, ήταν mm. περίεργο. Γιατί εκεί πέρα mm. δεν okay. ήξερας αν θες να πας να πιεις μια μπύρα. Ήτανε... Εντάξει, μπύρα και φως του πηγαίνει ρε φίλε, είναι ωραίο. Ναι ρε παιδί μου, απλά ήταν σε μυαλό μου ότι ξέρεις τι πάμε να μια μπύρα αργά, ναι. να χαλαρώσουμε. Κατάλαβα τι λες. Ε, δεν μπορούσα να το τι, υπολογίσω στο κεφάλι μου καλά. Άμα, έχει έρθει μετά και κόπο ημέρα που την έχει συνδυάσει και κάπω να καταλήγει λίγο διαφορετικά, ναι, οκ. Okay. Εγώ στο λέω, εγώ ήμουν υπερχάλαρο γι' αυτό. Δεν δε με δε. χαλάει, μ' αρέσει και εμένα μου αρέσει. Δεν έχω πρόβλημα αυτό. Σίγουρα θα είχα πρόβλημα με το αντίστροφο. Αυτό δηλαδή που το, το, το χειμώνα έχουν τέσσερι ώρε, μέρα. Αυτό είναι δύσκολο. Δε, είναι δύσκολο μπά, και λέμε. για την υγεία αυτό γενικά, γιατί ε, νομίζω σου δημιουργεί θέμα στη βιταμίνη D γενικά με τι ορμόνε σου. Αυτό παίζει λίγο περίεργα. Έτσι έχω καταλάβει. Πρέπει να έχει αρκετά. Και τη χαρά. Τεχνή σου. φώτα. Mm -hmm. δηλαδή, ναι, το οποίο προκαλείται από όλο αυτό γιατί δεν έχει έναν. Νομίζω είναι χειρότερο ο κύκλο ορμών όταν έχει περισσότερο σκοτάδι παρά όταν έχει περισσότερο φω. Okay. Δυσανάλογα. Έχω, έχω την εντύπωση. Το οποίο σου ρίχνει τη διάθεση, σου ρίχνει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι αρρωσταίνει πιο εύκολα, έχει πάρα πολλά. Πάντω το ενδιαφέρον ήταν ότι λόγω μάλλον και αυτού, δεν ξέρω ή αν το ξενοδοχείο αυτό που πήγα επειδή την αλυσίδα το κάνει παντού ή αν το κάνει μόνο στο συγκεκριμένο σημείο. Okay. σου έδινε αυτέ τι λάμπε που σου έχουν τεχνητό φω. Μπράβο, για πες, τι είναι αυτό. Και σου κάνει. Αυτό νομίζω λέγονταν λούμι που είχε αυτό, αλλά νομίζω υπάρχουν διάφορα που ναι, κάνουν. Ναι, είναι κλασικέ νομίζω. Τη λέγει Χούμπερμαν μια φορά. Όντω. Okay. Μου φάνηκε λίγο φθηνοκατασκευή, αλλά με έκανε φανταστική εντύπωση το πόσο εύκολο ήταν να, να τη ρυθμίσω στα. Δηλαδή, είχαν, σου δίνανε μια σελίδα που ήταν στο. Αυτό το εργαλείο που κάνει για τα πάντα και για τίποτα. Ε, έλα που έχει και. Δηλαδή. Όχι, μωρέ. Ε, ένα που είναι για σημειώσει, είναι για τα management. Evernote. Όχι, 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 όχι. Ένα το που είναι τώρα τη μόδα. Μπράβο. Okay. Που... το, το είναι στο μυαλό μου να ξέρει κάνει. Μπορεί οτιδήποτε να σκεφτεί να μπορεί να το λύσει. Δεν ξέρω τι είναι το Notion. Και δηλαδή, κανένα, κανένα δεν δηλαδή, κάνει καλά. Δηλαδή, κα, δηλαδή κα, είναι... ναι, και, για... ναι Όταν λέω δεν ξέρω τι είναι, ενώ ξέρω τι κάνει, προφανώ το έχω δει, έχει τύχει να το χρησιμοποιήσω, αλλά δεν ξέρω πώ να το κατηγοριοποιήσω. Για yeah, πε. Σε κάθε περίπτωση, ε, ε είχαν μια σελίδα σε αυτό, στο Notion, και είχε Πολύ απλέ οδηγίε τύπου. Έτσι θα ρίξει ξυπνητήρι, έτσι, έτσι ρυθμίζει το ένα, το άλλο, το πόσο φωτεινό, λίγο φωτεινό θα είναι. Mm. Είχε τέσσερα κουμπιά. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση από τη μεριά του χρήστη το πόσο εύκολο ήταν για μένα, γιατί ήταν ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν θα μπορούσα να επενδύσω πολύ χρόνο. Είναι κάτι mm. το οποίο θα έχω για τρία, τρία βράδια, α πούμε. Mm. Άρα λοιπόν έπρεπε να είναι πάρα πολύ εύκολο να το σετάρω και ήταν όντω πάρα πολύ εύκολο να το σετάρω. Και, δηλαδή, μου κάνε... και τι, αυτό τι, ησέταρε εσύ σε συγκεκριμένη ώρα, να έχει συγκεκριμένο φω, τι εσέταρε. Αυ, αυ, αυτό έχει δύο πράγματα. Μάλλον κάνει και κάποια άλλα, αλλά τα βασικά του πράγματα είναι δύο. Το ένα είναι ότι πριν κοιμηθεί μπορεί να έχει ρυθμίσει ε, τεχνητό ήλιο βασίλεμα. Έλα ρε. Οπότε αυτό ξεκινάει και κοκκινίζει σιγά-σιγά και μετά σβήνει ρε, παιδί μου, σε κάποια φάση αρα να mm. δηλαδή, πάει το, από το πολύ φωτεινό στο λιγότερο φωτεινό και το ρυθμίζει το πόση ώρα, τύπου okay. μισή νομίζω 45 λεπτά. Ωραία. Άρα αυτό σε βοηθάει και καλά να κοιμηθεί καλύτερα, γιατί α πούμε, αν πήγαινα εγώ να κοιμηθώ στι 10 ή 10 μισή, έπρεπε να, κάνω, να κλείσω τελείω τα, τα, blinds, γιατί είχε φω έξω, ρε παιδί μου. Θα, θα right. είχε φω, α πούμε, στο δωμάτιο, okay. και θα είχε φω όταν ξυπνούσα, ακόμα χειρότερο. Ναι. Yeah. Ευτυχώ είχε blinds και τέτοια, γιατί πολύ συχνά δεν έχουν, ε, αλλά τέλο πάντων. Και το άλλο είναι. Ε, ότι μπήκε στο τέτοιο, μπήκε στο mm. κόλλο στο κεφάλι μου. Μιλάει για τα blinds. Για, το τυρίχι, για, για, για τα blinds, ωραία, μου αρέσει αυτό το, το ηλιοβασίλεμα ναι. όλα καλά. Το... Και το σου κάνει και την αυγή. Και την αυγή ε, και αυτό επίσης όλα καλά. Δηλαδή ότι με την αυγή αυτό το πράγμα παρότι είναι ας πούμε τελείω mm. και πιο φωτεινό από τους υπόλοιπου ανθρώπους. Όχι, τι πόλει τη περιοχή, μάλλον, με ναι. ανθρώπου. <laughs> ε, δηλαδή, ε, οπότε με αυτό σιγά-σιγά αυτό σου δίνει σιγά-σιγά το φω και κάνει το αντίθετο. Δηλαδή από το κόκκινο ναι, ναι, κατάλαβα. πάει προ το λευκό και μετά σου βάζει κάτι πουλάκια, και, λαϊδάν, και κάτι πουλάκια να κελαϊδάνει και κάτι τέτοιο. ναι, δηλαδή. σαν το όπω έκανα ο Νίκο το καφέ Μπράβο. Αυτό. Ε, το οποίο ήταν ωραίο, βέβαια από όλα τα βράδια το είχα βάλει 7, ξέρω εγώ, σαν, ναι. σαν τελική ας πούμε, τέτοια. Μόνο ένα βράδυ κατάφερα να γιατί αλλά είχα ακόμα το 4,5 Ελλάδα, α πούμε, με τι δύο ώρε διαφορά. Δεν το κατάφερα να το φτιάξω. Ποιο 4,5 Ελλάδα. Ξυπνούσα 4 ώρα, ρε παιδί μου. Δεν είναι... Α, τι τελευταίε μέρε. Τι πρώτε, γιατί ήταν το jet lag. Mm. Δηλαδή ήταν το jet lag. Jet lag είναι 2 δύο ώρε διαφορά. Α, ah, okay, Άμα δηλαδή ναι. ξυπνά 6 με 7 εκεί, θα είναι 4 με 5. Α, πούμε. α ah, τόσο ρυθμισμένο ρολόι. Έλα, ναι, ναι, ναι. Okay. Άρα γύρισε πίσω και δεν έχει κανένα θέμα πάλι γενικά γύρισα κουρασμένο. Οπότε σήμερα ξύπνησα 7 και κάτι, α πούμε. Πώ, πώ, πώ. Έφυγε η μέρα. Πάει με καταστροφή. πώ το είδε γενικά, πώ τα βλέπει τα συνέδρια. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή και το... Νομίζω υπάρχουν δύο μεγάλε, τρει μεγάλε μεριέ, να το πω έτσι. Είναι γιατί κάποιο να κάνει ένα συνέδριο, να. γιατί κάποιο να πάει σε ένα συνέδριο και γιατί κάποιο να χορηγεί σε ένα συνέδριο. Να. Και το, το, πότε βγάζει νόημα σε κάθε μία από αυτέ τι πλευρέ είναι πολύ διαφορετικό νομίζω. Και έχει αλλάξει κιόλα μετά την πανδημία. Δηλαδή, βλέπω ότι τα πολύ μεγάλα market driven συνέδρια που ήταν. Ω, oh, πάμε να σας βγάλουμε για σούσι μετά και εγώ σπορτσάρω αυτό και λεφτά από εδώ, λεφτά από εκεί. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Ναι. Ε, βλέπω ότι δεν πάνε τόσο καλά. Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση με τον κόφρικον που είχα πάει στην Αμερική. Ναι, έχει πάρα μα πάρα πολύ. Το οποίο βέβαια ήταν και για μια γλώσσα. Δεν ξέρω αν μια γλώσσα μπορεί να στηρίξει ένα τόσο πολύ. Δεν είναι μια εταιρεία. Ό,τι και να κάνει. Δεν είναι η MongoDB, το Docker, ξέρει, τέτοιε εταιρείε που κάνανε συνέδρια και επειδή βγάζαν λεφτά από το, το συνέδριο και από τη χρήση του προϊόντο, είχε νόημα να το κάνουν μεγαλύτερο. Ε, Ενώ με τον Django ήταν μικρό βέβαια, ήταν 350 άτομα περίπου, αλλά ήταν όλοι γουστάρανε Django, ξέραν τι κάνανε. Ήταν άτομα τα οποία ε, ασχολούνται πολύ ενεργά με την κοινότητα του Django, δηλαδή γνώρισα τον πρόεδρο του Django Software Foundation, ε, είδα το, τους δύο τύπους που κάνουν το Django, Django Chat, το podcast. Mm -hmm. Ήταν ο Tom Christie που έχει κάνει το Django Framework. Δηλαδή είχε άτομα τα οποία ήταν σημαντικά στην κοινότητα και ήταν όμως χαλαρό, δεν ήταν αυτό το πολύ υπερβολικό στο μυαλό μου. Όπω μου το λε, μου θυμίζει το Django Weekend όταν είχαν πάει στο κάρτι. Ναι, ήταν ο τέτοιο. Ο ήταν ο Ντανιέλε. Ντανιέλε, μπράβο, ναι. Έλα, ρε. Ε, οπότε νομίζω ότι τα πολύ μεγάλα συνέδρια που είναι marketing συνέδρια δεν θα έχουν την ίδια εξέλιξη. Έτσι πιστεύω. Έτσι βλέπω. Έτσι βλέπω. Ακούγεται πολύ βαρύ δεν, είμαι, δεν βρίσκω το λόγο. Δηλαδή είναι πάρα μα πάρα πολλά τα λεφτά για να μπορέσεις να, να mm. δικαιολογήσει το έξοδο αυτό. Ειδικά πλέον που οι εταιρείε μαζεύουν λίγο για τα έξοδά του. Δεν είναι, α πούμε, κορονοϊό που πηγαίνανε και δίνανε λεφτά χωρί λόγο. Ναι. Αυτό τέλο πάντων είναι περίεργο πώ επί κορονοϊού φεύγαν <laughs> λεφτά. Πάρα πολλά δηλαδή. Ναι. Anyway, τώρα εντάξει έχουν Πανέρθω στα συνέδρια, αλλά τώρα έχουν και ένα θέμα και το κλείσανε μάλλον με το χρέος στην Αμερική. Το τους, κλείσανε, το, ναι. Το έχει παρακολουθήσει, ναι. Οπότε θα έχουν γενικά λιτότητα και αυτοί. Ε, λιτότητα. Τέλος πάντων, θα είναι πιο προσεκτικοί, α πούμε, ε, από εδώ και πέρα. On the way. Οπότε, ναι, σί, σίγουρα κάποια, μα, κάποια cost marketing, τα οποία δεν έχουν... Ε, ROI, να το πω. Mm -hmm. ή τουλάχιστον κάποιοι θα ασχοληθούν με το να δουν ποια κόστη marketing έχουν ROI ή όχι. ίσω αυτό θα ήταν το επόμενο βήμα. Και ναι, τα... κάποια συνέδρια σίγουρα. Εγώ αυτό το οποίο σκεφτόμουν είναι το εξή. Γιατί. Ωραία. Είναι ακριβώ αυτά τα οποία είπε. Ωραία. Γιατί κάποιο να κάνει ένα συνέδριο. Mm -hmm. Εκεί απάντησε να είναι πλή... Για να βγάλει λεφτά. Okay. Δε, δεν έχει άλλο λόγο να κάνει ένα συνέδριο πέρα από το ότι είναι κάτι το οποίο προφανώ σου αρέσει και να βγάλει λεφτά. Γιατί άλλο να το κάνει. Εντάξει, θα μπορούσε να είναι ένα συνέδριο. Δεν σου να βγάλει λεφτά απαραίτητα ή κερδοσκοπικά ο ίδιο, αλλά μπορεί να το κάνουν ε, τις Go γιατί θέλει χρήματα. Το Go Foundation, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο, λέω εγώ, για να πληρώσει του σερβέρ του. Λέω. Παράδειγμα. Εντάξει, θεωρώ. Τώρα το, το Django συγκεκριμένα ξέρω ότι είναι εθελοντέ και ότι αλλάζουν κάθε χρόνο το ποιο το κάνει. Δεν είμαι σίγουρο. Ε, σαν... Το Τζάγκο έχει κάνει πάρα πολύ ωραία φάση γενικά στο governance όλα αυτά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Που... Δεν, δεν το έχω δει αλλού εγώ αυτό. Πολύ λίγοι σχολιάζουν αυτό το πράγμα για το Τζάγκο. Ναι. Ούτε ε, τοξικότητε πολλέ υπάρχουν νομίζω, ούτε. Σε γενικέ γραμμέ όχι. Ήταν πολύ. Ε, δεν, δεν μπήκα πολύ ομιλίε γιατί ήμουν στο στο booth ε, την περισσότερη ώρα. Όλοι σχεδόν. Ε, αλλά γενικότερα υπήρχε πολύ μεγάλη χαλαρότητα. Υπήρχε κόσμο να συζητάει, δεν υπήρχαν. Ε... Ακόμα και τα άτομα, ρε παιδί μου, τα οποία ήταν λίγο πιο γνωστά, να το πω έτσι, στην κοινότητα του Τζάγκο, δεν ήταν σε μια γωνία απρόσιτα. Χαιρετούσαν τον κόσμο, δηλαδή δεν υπήρχε αυτή η διαφοροποίηση που βλέπει κάπου. Ναι. Που α, εγώ είμαι ο, ο φοβερό και ο τρομερό. Και εντάξει, παιδιά, ήρθα και μια ομιλία. Φεύγω τώρα, γιατί ήρθα και την ομιλία μου μόνο και. που το νιώθει, αλλά συνέργο, εγώ το έχω νιώσει, δεν ξέρω. Και εσύ. εγώ το έχω νιώσει. Και θα, δω, θα πω ένα, θα πω ένα πολύ θετικό ότι δεν ήταν έτσι. Σίγουρα το τελευταίο Docker Con Europe που είχα πάει, πάει πολύ καιρό, ήταν mm -hmm. το 2014 στο Άμστερνταμ, που κάνα τι παρουσιάσει και μετά έξω ήταν ο Solomon Hikes ήταν. Παρτάρα, ο... φάσε, ναι, ωραία. Ναι. Ενώ, Είμαστε, Παρτάρα, ενώ, ενώ ότι μια γιορτή για την εταιρεία ναι. μου, για του <χρήσε> ε, χρήστε. Και, 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 και μετά την παρουσίασή του, μετά το keynote, όπου τότε είχε ανακοινώσει, by the way, είχε ανακοινώσει τρία πράγματα. Docker Compose, ναι. Docker Swarm, ναι. το πρώτο, το Classic και Docker Machine. Πω πω, λοιπόν. εργαλεία όλα αυτά. Ναι, εγώ τα ανακοινώνει και βγαίνει έξω. Και ήταν με το κοινό. Του μίλησα, θυμάμαι. Μου είχε φάνει πολύ περίεργο που του μίλησα. Ναι, δεν θα πρέπει να είναι έτσι όμως. Ναι. Ε, οπότε, αλλά αυτό, για να επανέλθω πίσω στο DjangoCon, εγώ και στο Django Weekend το είχα νιώσει. Ότι ήταν όλοι... Το Τζάγκο εκεί γίνεται ήταν, γύριο γύριο ήταν, πιο ήταν μικρό. 100 άτομα, πόσο ήταν μου πει, Ναι 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 νομίζω εκεί ήταν, ήταν... Εδώ ήταν ήτανε πιο μικρό, ήταν ένα συνέδριο, βασικά ήταν ένα δίημερο, ένα μεγάλο meet θα μπορούσε να το πει, βασικά. Ναι ναι, ναι βασικά, έχει δίκιο Ήταν πιο κοντά σε αυτό, αλλά και πάλι... Ε... Πολύ, πολύ καλή δουλειά το Τζάγκο γενικά. Ε, πολύ ενδιαφέρον και ηρεμία, οπότε... Για να πάω πίσω, δεν ξέρω αν αυτοί που το οργανώνουν επειδή το κάνουν θεωρητικά ή θελοντικά, αν τους μένουν χρήματα πίσω. Σίγουρα κάτι μένει για να υποστηρίξει κάτι. Δεν λέω ότι βάζουν στην τσέπη του. Δεν το θέλω καθόλου να βάλουν στην τσέπη του. Να πρέπει να το δώσουν οτιδήποτε υπόλοιπο στο Django Software Foundation. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε ναι, να είναι κάτι ναι. τέτοιο. Ναι. Γιατί α πούμε στο, στο Open δεν, είναι, δεν μοιράζονται χρήματα. Ρε παιδί μου. ρε Στο Open τα χρήματα μένουν ναι. για να επανεπενδυθούν στο επόμενο μήνυμα. Okay. Καλά στο τελευταίο δεν μείνανε. Μπήκαμε. Α πούμε, στο προ τελευταίο συνέδριο που ήταν πιο μεγάλο, χαλάσαμε εισαγωγικά λεφτά τα οποία είχαν μείνει από τα προηγούμενα. Οκ. Okay. Αλλά ναι. Υπάρχει το συνέδριο που δεν θα το κάνει καθαρά για, για λόγου χρηματικού, δηλαδή το. Mm. το... Θεωρώ πλέον το Linux Software Foundation και όλο αυτό που κάνουν, το, το Cube Foundation. Δεν είναι, και είναι όλο Enterprise, δεν λέω όμω. Αυτά είναι κερδοσκοπικά, εντάξει. Σίγουρα είναι κερδοσκοπικά, αλλά δεν νομίζω ότι. Yeah. δεν βγάζουν yeah. λεφτά. Βέβαια θα πήγαινα ένα, δηλαδή ένα Cube yeah. Νομίζω θα πάω κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα πότε. Θα μ' άρεσε. Αλλά εντάξει. Και εγώ θα πήγαινα. Δηλαδή, δηλαδή παρόλο που γενικά θεωρώ ότι ο κόσμο χρησιμοποιεί ε, 9 στου 10 που χρησιμοποιούν κυμπε, κυβερνήτη, δεν το χρειάζονται. Σωστό. Ωραία. Ε, και είναι σωστό αυτό ε, και ισχύει αυτό. Παρόλα αυτά είναι μια πολύ εντυπωσιακή τεχνολογία. Ναι, Ο κυβερνήτη κυβερνήτης είναι εντυπωσιακό. Και οι εταιρείε οι οποίε ασχολούνται με αυτό, δηλαδή τα άτομα που βρίσκονται εκεί, δηλαδή θα ήθελα να είμαι μέρο, ρε παιδί μου, αυτή ναι. τη της φάση και γι' αυτό θα πήγαινα. Ε... Οπότε τώρα πάμε στου άλλου δύο. Μ' αρέσει αυτό βασικά. Πάμε, μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Ε, θεωρώ ένας Εσύ σε ποια συνέδρια επιλέγει α... να πας ή γενικότερα θεωρεί ένα άνθρωπο επιλέγει να πάει. πριν, πριν πάω πριν. στα επόμενα, θα πω ότι ίσω άλλο ένα λόγο που κάνει ένα συνέδριο είναι επειδή έχει κάτι να κερδίσει γενικότερα από αυτή την όσμωση, να το πω εκείνη τη στιγμή πληθυσμού, το οποίο μπορεί να είναι. Καλά, κάτι μπορεί να είσαι να κερδίσει, απλά επίση ευχαρίστηση, το ότι σου αρέσει όλο αυτό το, το κοινωνικό. Αλλά θεωρώ ότι χρειάζεται και κάτι παραπάνω κατά βάση. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, αν έχει μια τεχνολογία, το να δημιουργήσει παραπάνω κοινότητα γύρω από αυτή. Πότε, αν υπάρχει παραπάνω κοινότητα, υπάρχουν παραπάνω εργαλεία. Οπότε ε, είναι μια καλή επένδυση ε, down, down the road, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα αυτό με το οποίο ασχολείσαι. Οπότε. Υπάρχουν λόγοι. Ωραία. Εγώ γιατί θα πήγαινα σε συνέδριο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει χειρότερο άτομο να ρωτήσει από μένα. Γιατί εγώ νομίζω πηγαίνω για του εντελώ ε, παράδοξου λόγου. Εγώ περνάω. Κάποια στιγμή είχα σνομπάρει, είχα ξενερώσει με τα συνέδρια. Αλλά τώρα είμαι εντελώ διαφορετικά. Περνάω πάρα πολύ ωραία γνωρίζοντα κόσμο mm -hmm. στα συνέδρια. Περνάω πάρα πολύ ωραία. Δεν πιστεύω ότι ποτέ από συνέδριο έχω κερδίσει το οτιδήποτε παραπάνω από το να γνωρίσουν ενδιαφέροντα κόσμο. Ενδιαφέρον κο... ενδιαφέρον Σίγουρα, κόσμο. ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω. πελάτε λεφτά δεν νομίζω ότι έχουμε ποτέ βγάλει από κάποιο συνέδριο. Δεν θυμάμαι. Εντάξει, όλα αυτά έχουν γίνει... να κάνουν με το ότι μια ναι. διεύρυνση δικτύου η οποία κάποια ναι, στιγμή ναι, μπορεί να... Directly. Ναι, Directly, direct, ναι, direct, δεν νομίζω. νομίζω ότι έχει γίνει κάτι, κάτι ποτέ. Ούτε, δεν ξέρω, περνάω πάρα πολύ ωραία, γνωρίζω κόσμο, ε, σπάνια μπαίνω σε παρουσιάσεις αν μπω σε παρουσίαση, θα μπω επειδή θέλω να κάνω ερώτηση και να μιλήσω με αυτόν που κάνει την παρουσίαση, mm -hmm. δεν με νοιάζει να δω τα slides τα οποία θα βάλει στο LinkedIn, όταν τα φύγει. Λογικό, ακούγεται. Ναι, δηλαδή δεν. Έτσι και αλλιώ είναι αυτό το οποίο λέγαμε και πριν. έχω. Η προσοχή μου μπορεί να φύγει πάρα πολύ εύκολα. Οπότε είμαι εκεί για το μπλα μπλα. Είμαι εκεί πέρα για τη συζήτηση στα συνέδρια. Mm -hmm. Προσπαθώ να σκεφτώ. Εμ... Τι, μπο, τι μπορεί, τι, τι μπορεί άλλο να έχω, να έχω κερδίσει από συνέδρια. Δεν θυμάμαι. Πηγαίνω για να γνωρίζω ο κόσμο. Τα άτομα είναι. Ναι. Νομίζω τα άτομα είναι το, το πιο σημαντικό για μένα. Σίγουρα σε συνέδρια μπορεί κάποια παρουσίαση να μου έχει κινήσει ενδιαφέρον προ μια τεχνολογία, πρώτη μια ναι. κατεύθυνση, να μου δώσει μια ιδέα. Αυτό δεν το συζητάω καν. Για μένα είναι φανταστικό τα άτομα, οι εταιρείε, να φτιάξει σχέσει με εταιρείε που υπάρχουν, ας πούμε, στο πούμε, στον χώρο mm. στο Django, για παράδειγμα, που ήμασταν δορεμήσει, στο λογισμικό στην Ελλάδα, μου πα ένα συνέδριο σαν το DevOps ή το, το, Open. Ανάλογα το, το που θα πα, θεωρώ θα βρει και τον αντίστοιχο κόσμο. Θέλουν δουλειά τα ελληνικά συνέδρια ακόμα, αλλά δεν το μιλάω. Θεωρώ, άμα μου λύσει το Django κοντά 400 άτομα, θεωρώ ότι το DevOps και το Open Conf δεν είναι ο αριθμό των ατόμων, το πρόβλημα, το, το πρόβλημα του, το πιο σημαντικό θέμα να λύσουν. Γιατί θεωρώ απαραίτητο ότι έχουν κάποιο πρόβλημα. Αλλά. Εγώ θα ήθελα συνέδρια που να φέρουν και κόσμο απ' έξω. Σίγουρα. Αυτό θα θεωρώ όμω ότι υπάρχει ένα σύνδρομο στου Έλληνε, συγκεκριμένα στου Έλληνε, ότι δεν είναι εξωστρεφή. Δεν είναι αρκετά κοινωνική. Και τη βλέπει, νομίζω ναι. την είδε τη διαφορά. Δηλαδή, αν το Τζάνγκο είναι όπω το κατάλαβα. Ισχύει, δηλαδή, γενικά. Δηλαδή, στο Τζάνγκοκον υπήρχαν πολλά πηγαδάκια τα οποία μπορεί κάποιοι να γνωρίζουν μεταξύ του και κάποιοι όχι, και ήταν όμω ανοιχτοί στο να μιλήσουν και με άλλου. Και ακόμα και όταν εγώ που ήμουν, α πούμε, μέρο ενό ε, χορηγού, άρα ο άλλο μπορεί να θεωρεί ότι εγώ θα πάω για να του πουλήσω κάτι. Δηλαδή, δεν, δεν είναι παράλογο ο άλλο να λέει: Πώ, ναι. αυτό είναι από την εταιρεία αυτή τώρα, θα μα πρίξει ή θα ναι. μα ε, συστήσει το προϊόν, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Ήταν ανοιχτή, μιλούσαμε για το Django, μιλούσανε για τέτοια. Έκανα yeah. ένα lightning talk. Ναι. Yeah. lightning Μπράβο, δεν είπαμε για... ούτε εγώ δεν σε ρώτησα γι' αυτό. Για πε. Ε, Πρακτικά την Platform φτιάχνουμε ένα εργαλείο το οποίο προσπαθεί να καταλάβει τον κωδικά σου και με βάση αυτό να σου φτιάξει το YAML το οποίο. Χρειάζεται για, το, το deploy, -ε για να κάνει deploy μέσα στην platform. Οπότε να βοηθήσουμε τον κόσμο να κάνει καλύτερο onboard. Και επειδή το Django ήταν από τα αγαπημένα μου, είναι βασικά το αγαπημένο μου ε, framework. Ε, είχα πιέσει πάρα πολύ να φτιάξουμε και το Django σε ένα από τα πρώτα, ας πούμε, frameworks και λοιπά. Οπότε είναι πολύ καλή ευκαιρία. Τη δουλειά που έχουμε κάνει για το Django, που καταλαβαίνουμε το, ξέρεις, ποιο είναι το Python path σου, πώς κάνεις collect static, τι dependency manager έχεις, δηλαδή όλη αυτή την οικογένεια πραγμάτων που έχουμε κάνει. Νομίζω ότι ήταν ενδιαφέρον να το, να το παρουσιάσω και σαν writing talk. Του άρεσε, δηλαδή αυτό πα βάζει ένα χαρτάκι ας πούμε, που έχει γράψει ό,τι θε να κάνει. Αυτοί ψηφίζουν ποιο του αρέσει. Και πάνε και σου λένε, ξέρει τι, αλλά στο. Το ίδιο είχαν κάνει, κάνει, και στο Κάρντιφ, by the way. Είχα κάνει το... εγώ ένα, νομίζω. Για πε. Ναι. Ναι, τη μίλησα τώρα. Κάτσε, Κάρντιφ είχε κάνει κανονική παρουσίαση. Ναι, και έκανε και ένα. Α, lightning. και έκανε και Lightning. Α, αν θυμάμαι καλά. Ή εσύ lightning, ένας από τους δύο μας έκανε Lightning, ένα από του δύο μα έκανε πάντω. Δεν θυμάμαι. Ε, αισθάνομαι πολύ άσχημα, αλλά δεν θυμάμαι. Και, και εγώ τώρα, τώρα, τώρα μου τάσκασε. <laughs> Για yes, συνέχισε. Ε, και μετά ήρθανε ξέρει τι, ωραίο αυτό, πώ το προσέγγισε. Δεν... Ε, εντάξει, και εγώ προσπάθησα να μην το κάνω μια μου και την ομιλία, γιατί μου λένε: Α, μπορεί να πει, ευχαριστούμε και την, ευχαριστώ, την εταιρεία μου που με έφερε εδώ πέρα και τέτοια. Λέω: Παιδιά, εγώ δεν λέω δηλαδή, ότι έχει μαλακή, ναι, ναι. συγγνώμη. Ναι, ναι. Θα πω: λέω, αυτό που κάνουμε έχει σχέση με αυτό που κάνουμε στην εταιρεία. μα κάποιο ενδιαφέρεται, λέω: Α, κάνει η εταιρεία, δεν έχει νόημα τώρα. Δηλαδή, mm. δεν μου αρέσει αυτό το. Ω, μ' αρέσει, ευχαριστώ, τι, αισθάνομαι τυχερό και. Ναι, 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 ναι. είμαι ε, ε, grateful αλλά... Δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Oh, yeah, δεν ναι, yeah, δεν τα yeah, κάνω. Άλλο. Ίσως και γι' αυτό βέβαια ο κόσμο ο κόσμος ήταν πιο χαλαρός να έρθει και να μου μιλήσει για αυτό το οποίο έδειξα. Αλλά. Θεω, θεω, με, και στο, πρινό, πέσχα πρινό, πέσχα. Χοντάω, μέρα, με στο πρωινό, φαντάζομαι. Στην άλλη Πιάσανε στο πρωινό, α πούμε, Έλα, στο ξενοδοχείο. Έρχεται ένα και μου λέει: Γεια, ξέρω εγώ, ευχαριστούμε, ωραία τέτοια. Εγώ τώρα πρωινό, δεν είχα πιει και καφέ, ήμουν ξέρει πολύ στην <συνάρχη> ναι, 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 αρχή του πρωινού. Ναι. Ευτυχώ φορήσα ένα καρτελάκι και κατάλαβα ότι μιλάει για το συνέδριο, γιατί δεν θα καταλάβει. Νομίζω ότι ήταν άσχετο. Οκ. Okay, Αλλά. Ήταν πολύ ανοιχτή να μου μιλήσουν. Α πούμε, στο περίμενα στο social event με το να μπω μέσα που είχε ένα. Είχαμε παγιαμπύρε με το πρώτο βράδυ. Και έτυχε να είναι πίσω τέτοιο, αυτοί οι δύο που κάνουν τον τζάγκο Chat, α πούμε. Και του λέω, Α, ξέρω εγώ, σε καταλάβω τη φωνή, γιατί άκουσα τη φωνή, γιατί ακούω το podcast mm. και μου κάνει κλικ με τη μία. Και να μιλούσαμε, μου λέ, λέγαμε το, Α, κάνω εγώ το podcast το δικό μα, τι κάνουμε, τι κάνουν αυτοί, πώ το βλέπουν. Μου λένε, Τι πιστεύει, Λέει, να κάνουμε repeat, α το καλοκαίρι, όχι. Του λέω, Κάνε, γιατί μπορεί να έχει χάσει κάποιο κάτι, δεν έχει πολύ σημασία. Repeat. Ναι, αυτοί, α πούμε, το καλοκαίρι που κάνουν διάλειμμα, βάζουν παλιά επεισόδια και τα ξαναπέζουν. Δηλαδή το, το, επεισόδιο το επόμενο, ας πούμε το 33, θα είναι το σεζόν 1. Άρα επεισόδιο... ένα συγκεκριμένο περιεχόμενο υπάρχει ναι. σε διαφορετικά λίστα. Ναι, λίστη. ναι, ναι. Okay, ναι. Και του right. τους λέω, ναι, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Α, μου λέει, ναι, καλή ιδέα. Θα το κάνω. Δεν ξέρω αν θα το κάνει επειδή το παγώ, αλλά ήταν, ναι, σου λέω, πολύ ανοιχτή όλη φάση. Δεν είπα ότι... Πάμε κανένα συνέδριο εξωτερικό, ωραία, για πες. Ναι, ε, υπάρχει αυτή η ανοιχτότητα. Θα σου μιλήσει ο άλλο. Θα, θα πάει κάποιο ο οποίο δεν έχει κανένα γνωστό και θα αρχίσει να προσπαθεί να γνωρίσει άλλου. Το οποίο ναι. είναι πάρα πολύ ωραίο. Υπάρχει κι άλλο ο οποίο δεν αισθάνεται καλά να μιλήσει, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Ναι. Αλλά τα βρίσκει όλα αυτά. Πολύ, πολύ Πολύ σημαντικό το να γνωρίζει κόσμο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Βασικά, είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι θεωρώ ότι γενικά από την αλληλεπίδραση με άλλου ανθρώπου έχει να κερδίσει. Μόνο να κερδίσει. Και όταν λέω να κερδίσει, δεν είναι. Το, ξα... το, ξαναλέω, δηλαδή ναι, μπορεί να κερδίσει και χρήματα, αλλά δεν δηλαδή, θεωρώ ότι είναι αυτό το σημαντικό. Όχι, να κερδίσει. Να κερδίσει. Σε... και να δώσει και να πάρει. Δηλαδή φεύγει. Yeah. Δεν νιώθω ότι φεύγεις πιο γεμάτο από αυτό. Ναι, ήταν, ήταν. Καλά, ψόφισα, αλλά γενικά ήταν πολύ ωραίο. Α, καλά, ναι, <laughs> αλλά ενώ Ότι... Εμένα θα με αναζωογονούσε αυτό ψυχικά πάρα πολύ. Όχι, ήταν, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και ε, τώρα ζηλεύω λίγο. Είναι, είναι φοβερό το ότι βλέπει ανθρώπου που είναι πιο έξυπνοι από σένα, πιο καλοί από σένα στο που κάνουν. Mm. έχεις Έχει να μάθει από αυτού και είναι χαρούμενοι να, να μοιραστούν πράγματα πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν είναι ότι είμαι ο ειδικό. Ναι. Έλα σε μένα. Και το βλέπω και αυτό, δηλαδή συνεχώ το, το, βλέπω και τώρα, α πούμε, στο, στη Logic. Πόση, πόσο μα έχει βοηθήσει το ότι ήμασταν ανοιχτοί πάντα. Ναι. Αν πα και το δει ότι Ξέρετε, ότι εγώ ήμουν ανοιχτό ή βοήθησα ή προσπάθησα να κάνω κάτι σε ναι. ένα συνέδριο, σε ένα event και τι μου έφερε αυτό, νομίζω ότι είναι λάθο το να το κοιτά. Άμα βλέπει μια πορεία που το κάνουμε αυτό 10 χρόνια τώρα, ναι. ξαφνικά αυτό σου δίνει μια άλλη ενέργεια για να κάνει πράγματα σήμερα και θεωρώ ότι είναι μαγικό αυτό. Εκατό 100%. Εκατό εκατό. Και θεωρώ ότι το να, το... να κάνει αυτό και το να είσαι παρόν σε, εξής, να το πω, στο χώρο σου είναι πάρα πολύ σημαντικό για πάρα πολλού λόγου. Πρώτα απ' όλα, όταν είσαι παρόν, εκτίθεσε. Mm -hmm. Όταν, όσο περισσότερο εκτίθεσαι, τόσο πιο δύσκολο να λε μαλακίε. Ή τουλάχιστον να λε μαλακίε, σε πετάει το σύστημα έξω. Δηλαδή, άμα εκτίθεσαι τακτικά και βγαίνει και πουλάς μουρή και υπερβάλλει και λε πράγματα που δεν ισχύουν, αυτό εντάξει, δεν θα φανεί τη μία φορά, τη δεύτερη ίσω φανεί, από την τρίτη. Το Οπότε θεωρώ ότι από μόνο το αυτό το να είσαι παρόν σε κάτι σε αναγκάζει να είσαι και συνεπής Δηλαδή να λες αυτό τα οποία πιστεύει, να συμμετέχει, να είσαι ευγενικό. Δηλαδή, δεν γίνεται ρε να πηγαίνει στα συνέδρια και στα meetups και αφαίρε αμαλάκα 10 χρόνια. Κανένα δεν θα σου μιλήσει και δεν θα πάρει εν τέλει από αυτό. Δεν θα είσαι πουθενά ευπρόσδεκτο. Και εκεί είναι κι άλλο ένα ωραίο πράγμα που έχει κάνει η Python ε, κοινότητα και η Django κοινότητα. Το ότι μπορεί εσύ να παρέχει ένα πολύ καλό λογισμικό ή ναι. κάτι, αν είσαι μαλάκα, δεν θα σε κρατήσει μέσα. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να δει τι έγινε με τον Kenneth Reed. Ναι. Το, ναι, 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 ναι. Το οποίο ήταν. Εμεί είμαστε πολύ συναπέξω, Οπότε ενδεχομένω πάνε και άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε το πώ ναι. ε, έγιναν, αλλά το ότι υπήρχε ένα σημαντικό πρόβλημα και ότι δεν υπήρχε απάντηση στο γιατί έγινε έτσι. Νομίζω ότι ήταν δύο-τρία πράγματα. Ήταν λίγο ναι, στο πώ συμπεριφερόταν περίεργο. Ναι. Και το ότι είχε πάρει άλλου, πληρωνόταν. Ναι, Κόντρακτ για να κάνει. Πολλά πράγματα. λεφτά. Πολλά λεφτά. Αυτό δεν είναι. Εντάξει, το έκανε αυτό. Έκανε ένα παχτή το αυτό, ρε παιδί ναι. μου, καλά. Αλλά έμεινε εκεί. Δεν είναι κάτι το οποίο στηρίχθηκε μετά. Ούτε είπε επειδή ξέρει τι έχει κάνει ένα-δύο καλά πακέτα. Ναι. Δεν πειράζει μου, ωραία. Ναι, δεν όχι, υπάρχει, όχι. δεν πειράζει. Ναι, 100%. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης το ότι στο φαντάζομαι και στο Python Software Foundation αλλά στο Django σίγουρα νιώθω ότι όλο αυτό γίνεται επειδή εστιάζουμε στα σημαντικά. Εστιάζουμε στο τεχνικό κομμάτι που ασχολούμαστε εστιάζουμε στο να φερόμαστε σωστά. Δεν υπάρχει τη θένια σε αυτό. Δεν υπάρχει κομμάτι... Politics, για, το... για πολύ συγκεκριμένου τρόπου πρέπει να συμπεριφερόμαστε ή οτιδήποτε. Εγώ δεν το δεν έχω αισθανθεί. Να υπάρχει... Δεν υπάρχει ο DHH ο οποίο πρέπει να τον προσκαλούν σε όλα τα τζάγκον ναι ναι, 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 ναι. Δεν καλά, εντάξει, θα ήταν γελίο. Ήταν... <laughs> <laughs> Πο... ξενερώνω, Δεν υπάρχει ο DHH που πρέπει να τον καλούν σε όλα τα τζάγκον Πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή είναι, είναι για την τεχνολογία. Δεν είναι για κάποιον τεχνικό overlord που είναι να εμφανιστεί κάπου. Ούτε με τον Guido δεν ισχύει αυτό. Ναι, δεν νομίζω ότι... Ναι. Και... Α... και πριν παρετηθεί. Νομίζω ότι είναι παρόν βέβαια. Δη... Φυσικά και είναι παρόν. Δεν αλλά... παρόν. Έχει. Αλλά εδώ ήταν BDFL ο Γκίντο και δεν εμ, γύριζε όλο το Python γύρω από τον Γκίντο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να... το, το εγώ κανενός να μην σκεπάζει κάτι. Και το εγώ του DHH θεωρώ ότι έχει σκεπάσει πάρα πολύ όλο το κομμάτι το, το Rails. Ε, οπότε χω, χωρίς αυτό να φέρει από το αν είναι καλό το Rails που... Δεν με ψήνει εμένα γενικά, αλλά το λέω. Ε, αλλά μπορεί να είναι και καλό. Εμένα δεν με ψήνει. Ε, ούτε νιώθω. Εγώ έχω το παράδειγμα που το λέω κάθε φορά. Και... Λογικά το έχω πει και εδώ. Όταν πήγα να ξεκινήσω να γράφω κάτι για web, το Rails ε, ήταν ε. η πρώτη μου επιλογή, επειδή είχε καλό marketing τότε. Ναι. Έκανα το blog tutorial και μετά πήγα να αλλάξω κάτι. Και απλό το κεφάλι μου έκανε αυτά να είναι, είναι, είναι πάρα πολύ περίεργο. Δηλαδή, αν δεν έχει αυτό το mental model, όπω μάθαμε, ναι. Βέβαια, αυτό μου λένε που όλοι όσοι γράφουν Ruby μου λένε ότι η Ruby δεν είναι το πρόβλημα, αλλά το... η μαγεία και η DSL που σου επιτρέπει να γράψει η Ruby ναι. και το θα χρησιμοποιεί αυτό το Rails. Okay. okay. Με δεν με νοιάζει. Δεν το με Αισθάνομαι πολύ καλύτερο ναι, άνθρωπο δηλαδή. που έχω ήδη ασχοληθεί με το Django τελικά. Ε, οπότε. Τι έλεγα, μπράβο, θεωρώ ότι δεν, δε, δε, δεν έχει διθενιές μέσα το, το Django. Ε, δεν έχει, θεωρώ ότι το Django δεν έχει diversity επειδή πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει diversity. Το Django είναι ένα χώρο που σου λέει ότι ξέρει αν είσαι ευγενικό, αν φέρει σωστά ε, και αν σε ενδιαφέρει γενικά αυτό το οποίο κάνουμε, είσαι ευπρόσδεκτο, τέρμα. Είναι, είναι, πάρα πολύ απλό. Είναι, είναι, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν φαίνεται πιεσμένο. Δε, και είναι αυτό το οποίο είπε. Είναι οι άνθρωποι εκεί και Περνάνε καλά. Τώρα δεν ξέρω. Κάποιο μπορεί να έχει κάποια άλλη εμπειρία γύρω από αυτό, αλλά εγώ δεν έχω καταλάβει γενικά κόσμο να έχει τέτοια θέματα. Ούτε είχαμε μέχρι στιγμή δράμα τύπου όπω έγινε τώρα με τη Rust. Ε... Κα... Τα έχω χάσει, ρε γαμότα, αυτά. Τι έγινε εκεί. Καλά, μαλακή εκεί ο Φλάσκ εκεί από ό,τι είδα, ο Μιτσουχίκο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ τι ο έγινε. Ο Φλάσκ. Ναι, okay. γιατί αυτό είναι και πολύ. Είναι και Rust άνθρωπο. <laughs> ε... <laughs> Οπότε τι έγινε, τι κατάλαβα ότι έγινε, έχω καταλάβει λίγο είναι να γίνει ένα συνέδριο της RAST και έχουν προσκαλέσει κάποιον να κάνει ένα, μια, μια keynote παρουσίαση το οποίο άτομο ανήκει σε κάποιο minority group αν έχω καταλάβει καλά okay. Εντάξει, δεν έχω καταλάβει καλά γιατί δεν έχω ασχοληθεί και πάρα πολύ το avatar είναι εκείνο με ένα σχέδιο στο twitter αυτά οπότε δεν και αν κατάλαβα το, το... ακυρώσαν μετά το keynote το can degrade το keynote για mm -hmm. κάποιο λόγο και ξεκίνησε το, το δράμα και μετά πάει ο Μητσοχίικο ο Άρμιν Ρόναχερ και κάνει ένα ε, quote tweet κάτι και λέει δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν keynote in the first place αυτό παρουσίαση δεν είναι καν καλή φοβάμαι ότι τον έβαλαν εκεί επειδή είναι person of color επειδή είναι okay. ναι το οποίο εντάξει το το λιγότερο που μπορεί να πει είναι σίγουρα ένα insensitive tweet από την ΕΜ. Δηλαδή, ένα tweet το οποίο αυτό, no. θα το διαβάσει αυτό ο οποίο ε, ξέρει, του υποφοβάσαν την παρουσίαση και αν, ανεξαρτήτω του τι ισχύει, θα πληγωθεί για αυτό το οποίο διαβάζει χωρί να έχει κάνει απαραίτητα κάτι λάθο. Γι' αυτό. Και θα θα μπορούσε ίσω να είσαι αυστηρό και να πει ότι να... δεν συμφωνώ ότι είναι ένα κοινό θέμα και να τα αφήσει εκεί. Το να. Το να πει ότι εγώ πιστεύω ότι ο λόγο τον βάλανε εκείνο ότι είναι αυτό, νομίζω ότι αυτό κάνει και. Δηλαδή, βάζει λόγια κάποιον άλλον. Mm. Μπορεί να ισχύει, μπορεί να μην ισχύει, να. δεν έχει σημασία. Ναι, αλλά και... δεν δε μπορεί να ξέρει τι να. ισχύει στο κεφάλι κάποιων άλλων ανθρώπων. Mm -hmm. Μπορεί να πει ότι εγώ κρίνω ότι δεν χρειάζεται να είναι εκείνο και να μείνει εκεί πέρα, να, να έχει πει τη γνώμη σου. Γενικά έχω αρχίσει, όχι έχω αρχίσει, γενικά εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι δεν χρειάζεται να λέμε ότι μαλακία μας έρχεται στο κεφάλι στο Twitter. Είτε η μαλακία είναι σωστή είτε είναι λάθος. Σωστό. Δηλαδή υπάρχει, είναι αυτό το οποίο λέγαμε πριν για το Django. Υπάρχουν τρόποι. Πρέπει να το πει σίγουρα ευγενικά και ο τρόπο που ναι. θα το πει έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και το τι θα πει δημόσια έχει σημασία. Από την άλλη, το που τραβά τη γραμμή του που λες την άποψή σου, επειδή η άποψή σου ενδεχομένω δεν είναι η αποδεκτή ή η αγαπητη Είναι και αυτό μια μεγάλη συζήτηση. Δεν, δεν λέω νομί... ότι αυτό όχι, ήταν δε, δε, λάθος. Όχι, δεν νομίζω ότι είναι θέμα το αν είναι αποδεκτή ή αγαπητή. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει με αυτό. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με το ότι ε, γιατί να πεις γενικά την άποψή σου για κάτι κάπου. Είναι κάτι αυτό το οποίο. Ναι, δεν έχει αδικό. Δεν κυκλοφο... Για παράδειγμα, είσαι. Σ' έχουμε καλέσει ένα γάμο και είσαι σε mm -hmm. ένα τραπέζι. Και εσύ έχει ψηφίσει κάτι. Κάθε εκείνη τη στιγμή σε αυτό το τραπέζι που δεν ξέρει του ανθρώπου να αρχίσει να λε τι μαλάκι είναι οι άλλοι, που το πιστεύει. Όχι, δεν το κάνει, γιατί δεν, δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να το κάνει αυτό. Μπορεί να συμφωνούν όλοι με αυτό. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το. Υ... 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 Υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο λέμε το ότι ξέρω να συμπεριφέρομαι σε, στο κάθε συγκείμενο, στο κάθε πλαίσιο. Αλλιώ είμαι στο, με του φίλου μου, αλλιώ είμαι με την οικογένειά μου, αλλιώ είμαι στη δουλειά μου, αλλιώ είμαι με κάποιου που δεν ξέρω, είμαι το ίδιο άτομο. Αλλά επειδή οι άνθρωποι λειτουργούμε σε σύνολα, για να μπορέσουμε να λειτουργούμε σε σύνολα, έχουμε κάποιε συμβάσει. Για παράδειγμα, όταν εγώ θέλω να κατουρίσω, πάω στην τουαλέτα, δεν πάω στην πτήρα. Μα γιατί. Μπορεί να με, να με βολεύει ο νυπτήρα, <laughs> γιατί εγώ δεν είμαι, αλλά μπορεί να είμαι δυο μισή μέτρα ψηλό. Οπότε <laughs> και, και με βολεύει ο νυπτήρα. Λέω. Ναι. Αλλά, κλαίω. Αλλά, αλλά δεν το κάνω. Παρόλο που δεν με βολεύει, γιατί είναι μια κοινωνική σύμβαση, ότι χρησιμοποιούμε του τουαλέτε, <laughs> γιατί έτσι μπορούμε όλοι <laughs> να συνεπάρξουμε πιο εύκολα. Αντίστοιχα. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι κάποιον τον. Ε, του δώσαν την παρουσίαση keynote στο συνέδριο τη Rust, επειδή είναι δεν ξέρω το person of color, άτομο, ένχρωμα άτομο, δεν ξέρω πώς το λένε στα ελληνικά. Anyway, ε, δεν, δεν, ξέρω καν τι είναι αυτό το άτομο, αλλά επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά. Γιατί το λέω αυτό. Ναι, θεωρώ, δεν χρειάζεται να το πεις. θεωρώ, θεωρώ ότι αυτός εκείνη τη στιγμή απλά είπε μια μαλακία που είχε στο κεφάλι του. Είναι δεν είναι σωστή, μαλακία όχι με την αντουλάδωση, ότι ήρθε κάτι, πήγε και το έγραψε. Και θεωρώ ότι έχει να κάνει με το ότι έχει βήμα και λέει «Α, εγώ είμαι αυτό, με παρακολουθούν κάποιοι και και και». Κάποιος άλλος μπορεί να είναι σημαντικό να το πει. Δηλαδή κάποιο ο οποίο είναι κοινωνιολόγο. Κάποιο ο οποίο του αρέσει, ασχολείται και τοποθετείται γύρω από αυτό. Μπορεί να είναι σημαντικό να το πει. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι το ίδιο, δεν είναι όλα τα πλαίσια το ίδιο, δεν είναι όλα το ίδιο. Ναι, συμφωνώ. Αυτό. Και ίσως βασικά ο τρόπος που πρέπει να σκέφτεσαι για πράγματα είναι αν ήμουν σε ένα χώρο με ναι. 100 τυχαίου ανθρώπους και οι 50 από αυτοί να ενδιαφέρονται για αυτό που λέω. Δηλαδή αυτοί που με κάνουν follow και αυτοί ναι. που θα δουν για τυχαίου λόγου, ας πούμε αυτό που θα κάνω εγώ το tweet, mm -hmm. θα έλεγα αυτή τη μαλακία. Ναι. Είναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζω ότι πολλέ φορές όλους μας, έτσι, δηλαδή και σε μένα και σε σένα και σε άλλου. Μα είναι πιο εύκολο να πάμε και να πάρουμε ένα λόγιο και να γράψουμε μια μαλακία σε ένα αυτό, σχόλιο. Αυτό θεωρώ ότι χρειάζεται ισοπαίδωση. Και τι εννοώ ισοπαίδωση, Δηλαδή, αυτό είναι που θεωρώ ότι πρέπει είτε ο άλλο είναι online, είτε είναι μπροστά σου να του λε τα ίδια. Ναι. Αυτό το πιστεύω. Δηλαδή, εγώ το βλέπω. Εντάξει, σε εμά γενικά, επειδή προφανώ αυτοί που μα βλέπουν είναι πολύ λίγοι και μάλλον απλά κατά ναι. κύριο λόγο του αρέσει αυτό που κάνουμε. Δεν, είναι, δεν έχουμε τέτοια. Αλλά πάνε και βρίσκουν κόσμο στο YouTube, ξέρω εγώ από κάτω. Ναι. Χωρί λόγο. Καλά, και μόνο δεν έχουν ρίξει κάτι ακόμα στα βρύδια, αλλά. Ναι, 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 ναι. ναι. Χωρί λόγο. Α, κάποιον μπορεί να δεν επηρεάζει σε αυτό. Ναι. Ή άμα αυτό το κάνει σε κάθε βίντεο. Γιατί μα έχει τύξει, ξέρω εγώ, 4-5 φορέ, δηλαδή στα ναι. τόσα βίντεο, πώ είναι. Κάνε τόσα. Ναι, 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 έχουμε περάσει τα 100 Αυτό τώρα πάμε να κλείσουμε τέταρτη σεζόν. Σημαίνει ότι θα έχουμε πάνω από 120. Μπορούμε να έχουμε ήδη. Σίγουρα έχουμε. Ε. Είμαστε το 28 είναι αυτό, νομίζω. Ε? το 28 ναι. δεν είναι. 32 επί 3, 96. 28... Και 24. Τα έχω περάσει. Πάμε πάλι πίσω. Άρα λοιπόν, οκ, okay, μπορεί να μην σε επηρεάζει, μπορεί να μην είναι και σε μεγάλο βαθμό, αλλά το να πηγαίνει να βρίζεις άτομα ή να λες τι κάνει αυτό, τι κάνει. Μην δεις το βίντεο, δηλαδή. <σίλωνα> μην δεις το tweet, κάνε blog, κάνε mute, κάνε κάτι. Ναι. Ε, θεωρώ ότι αν κάτι είχε να πει ο ο Μητσουχίκο θα ήταν ότι θεωρώ καλά κάνει εκεί που βάζουν την παρουσίαση. Τεχνικά δεν συνάδει με οποιαδήποτε άλλη keynote παρουσίαση έχουμε κάνει στο παρελθόν. Και να μην είναι εκεί. Και η τσόβερ. Γιατί τεχνικά καταλαβαίνω ότι μπορεί να, ναι, όχι, να έχει... Φέρει μια άποψη γιατί είναι ένα άνθρωπο ο οποίο έχει ένα πρόσωπο τεχνολογικά. Ναι. Και να πει ότι συμφωνώ με την υποβιβασμό ναι. κάτι, γιατί τεχνικά θεωρώ ότι δεν ήταν στο... ναι. ή σαν περιεχόμενο στο επίπεδο που έπρεπε να είναι ένα σε ένα σενάριο της Rust. Ίδιο πράγμα. Μπορεί και αυτό να είναι στα όρια του περίπτου, θα έλεγα. Αλλά αυτό δεν μπορεί κάποιο να κατηγορήσει κάποιον ο οποίο είναι τεχνικό για να... γιατί σε την τεχνική Ακ... του άποψη. Ακριβώ. Δεν... Ούτε πρόβαλε κάτι, κάποια εξήγηση επάνω σε κάποιον γιατί. Και μπορεί να έχει δίκιο. Μπορεί όντω αυτοί οι άνθρωποι, επειδή αυτό ήταν ένα άνθρωπο που Α, ανήκε σε μειοψηφική ομάδα, γι' αυτό να τον. να του έδωσαν το, κοι, το κοινό τόκ. Ξέρω δεν ξέρω. Δεν, ποτέ, ούτε και με αφορά εμένα, αλλά. Δεν, δεν έχει σκοπό το συγκεκριμένο σχόλιο. Δηλαδή κάτι είχε να κάνει με τον ίδιο εκείνη τη που το είπε. Anyway, αυτά τα δράμα δεν τα έχω δει ποτέ εγώ στον στο χώρο του Τζάγκο σίγουρα. Στην Python λίγο λιγότερο. Δηλαδή, η Python έγινε πάρα πολύ τοξική, όπω μα λέει και ο Λίσταντρο, με το Walrus Operator. Ναι. Ήταν Αλλά πάρα δεν... πολύ άσχημο, έχεις... ήταν εξαίρεση, θεωρώ. Και πολύ μεγαλύτερο αριθμό ατόμων. Εκείνο. Καλά, ναι. Δηλαδή, το καλό και κακό μια κοινότητα σαν το Django είναι ότι είναι πιο μικρή. Τι σημαίνει αυτό, Έχει τα προβλήματα μια πιο μικρή κοινότητα, ότι ξέρει ότι είναι πιο περιορισμένο ο κόσμο που αναλαμβάνει πράγματα <coughs> κ.ο.κ. <και ούτω κατεξής. coughs> Αλλά από την άλλη, μπορείς να περιορίσεις τέτοια ναι. πράγματα. Άνοιξε σκουδενικέ μόνος Μόλι άνοιξε σκουδενικέ, τι είναι. Μάλλον. Άρχισε ας... να μα κυνηγάει <laughs> τώρα. <laughs> Μάλλον είναι αυτά που λέμε ότι άμα μείνουν καιρό μέσα, ρε παιδί μου, γίνει είναι ο Αυτό θα γίνει. Έχει... <laughs> 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 Έχω ακούσει και για την κοινότητα τη Go ότι είναι πολύ καλή. Δεν θυμάμαι ποιο μα το έλεγε. Είναι, είναι πολύ ανοιχτή. Έχει ένα πολύ καλό το ότι έχει πολύ καλή χρηματοδότηση της Google χωρίς η Google να παίρνει πολύ ανοιχτά αποφάσεις για την κοινότητα. Προφανώς και επηρεάζει πράγματα ναι, 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 ναι. και επηρεάζει και το ποιά άτομα καθό είναι... Καθοδηγή ρε παιδί, την πορεία τη σίγουρα. τεχνικά τουλάχιστον πηγαίνει τη γλώσσα εκεί πέρα που... Ναι. ή προ εκεί που θα τη βόλευε. Αλλά επειδή δεν έχουν το άγχος του... Να το κάνουν μόνο θελοντές, να βρουν τον χρόνο να το κάνουν, το οποίο σου, σου... το δυσκολεύει αυτό το πράγμα, αλλά Οριακά να λαμβάνω, νομίζω, η Google τα περισσότερα άτομα τα οποία ε, φροντίζουν για να τρέχει αυτή η κοινότητα mm -hmm. είναι σε ένα πολύ καλό επίπεδο γιατί η δουλειά του είναι να κάνουν μια καλή κοινότητα. Mm -hmm. Πώ να σου πω, Δηλαδή, δεν είναι ότι ε, έκανα ένα ωραίο software στη, στο πλάι και τώρα κάπω πρέπει ναι. να το φτιάξω αυτό. Συμφωνώ. Ε, ο Γκίτο είχε μπλεχτεί στη δημιουργία τη Go θυμάσαι. Δεν το ξέρω. Πρέπει να έχει κάποιο influence, έχω την εντύπωση. Ήταν Ήταν ακόμα στην Google τότε. Νομίζω, ναι. Και η Go είχε δημιουργηθεί, είχε ξεκινήσει. Πότε πήγε στο Dropbox, ο Κίντο. Τι θυμάμαι. Και τώρα είναι Microsoft, ε. Το 2014 πήγε Dropbox, από εκεί νομίζω. Χοντρικά. Άρα είχε, παίζει. Ήταν στην. Νομίζω ότι η πρώτη χρήση τη Go είχαν φτιάξει με την Go το build system για τον Chrome. Ναι. Okay, το Λόγω αυτό. νομίζω του, αυτού του parallel σκηνικού που έχει. Μάλιστα. Και έχουμε αφήσει, αν θες να πούμε, είτε πιο χαλαρά είτε εντάχει όπως προτιμάς, γιατί μια εταιρεία να χορηγήσει ένα Και ποιο συνέδριο θα ένα χορηγήσει, συνέδριο. που νομίζω και, και αυτό έχει σημασία. Χορηγήσει μάθεια. και αντίστοιχα θεωρώ ότι σε μικρότερη κλίμακα, αλλά είναι ίδια η απάντηση με το γιατί να στείλει υπαλλήλου τη. mm -hmm. Σε ένα συνέδριο. Χορηγή δεν χορηγή. Αλλά θεωρώ ότι για μένα θεωρώ την ίδια απάντηση, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Δεν είμαι... Θα λέγα για. Θα στείλει υπαλλήλου μάλλον σε κάτι πιο τεχνικό ή για να καταρχάς να το επιλέξουν εκείνοι γιατί για του λόγου θα περάσουν καλά εκεί, ή γιατί θα μάθουν πράγματα, ή γιατί θέλουν να πάνε σε ένα συνέδριο. Άρα το ε, ναι, μά... αλλά για να δω τρέχει μια εταιρεία γι' αυτό. Αυτό είναι το και <στο> να χορηγήσει. Όχι, η τρέχει το ταξίδι, ξέρω α, α, το ταξίδι, ωραία, στείλει κάποιο στον Dockercon. Ναι, τώρα δεν υπάρχει, αλλά όταν υπήρχε. Ή στο Cubecon, ξέρω εγώ, ή στο Linux. Γιατί δεν το στείλει εκεί. Foundation. Δηλαδή, πότσε τον κάνουν ναι, εντάξει, παίζει και αυτό. Ε, νομίζω ότι εγώ το βλέπω στα πλαίσια ενό ε, budget το οποίο υπάρχει για να συμμετέχει σε συνέδρια, σε εκπαιδεύσει, σε τέτοια Γιατί πράγματα. Γιατί να υπάρχει αυτό. Γιατί έτσι εξελίσσεται αυτό ο άνθρωπο. Θα γνωρίσει καινούριου ανθρώπου, θα, θα τριφτεί. Θα, θα συζητήσει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι προβλήματα στην εταιρεία και τα οποία έχει βρει ένα τείχο, ρε παιδί μου, στο πώ θα mm. κάνει. Και όχι επειδή θα μια παρουσίαση που θα σε πάει παρακάτω απαραίτητα, μπορεί να το κάνει και από εκεί, αλλά μπορεί και απλά να συζητήσει με κάποιον που γνώρισε αυτό το συνέδριο okay. και να σου πει. Για παράδειγμα, γνώρισα έναν τύπο που φτιάχνει ένα πακέτο που λέγεται κόλλο νομίζω. Α, το έστειλε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ, πολύ αστείο όνομα. Γερμανό είναι Φου... αυτό που μένει στο Λονδίνο, οπότε φαντάζομαι δεν το έχει καταλάβει. Με, και δεν ναι. ήθελα και εγώ να του πω ότι τη σημαίνει κόλλη yeah. στα ελληνικά, δεν ξέρω αν είχε νόημα. Είναι και ένα. Κάνω μια παρένθεση. Είναι μια metal band που είχε βγάλει ένα album που το έλεγε κόλο επίση. Α, ναι. Ήταν αυτό <laughs> κολοσσό. <laughs> Αλλά το λέγανε ναι. Anyway, για <laughs> βε. Yeah, και συζητούσαμε με αυτόν και αυτοί κάνουν νομίζω θα είναι και η πρότασή μου για σήμερα αυτό. Το, μου άρεσε δηλαδή, αυτό που κάνουν. Σου κάνουν για local development, δηλαδή για το τοπικό σου μηχάνημα, αλλά πάρα πολύ καλό tracing. Το που περνάει το request, πότε χτυπάει τη βάση, με τι παραμέτρου και αυτά. Δηλαδή, πολλή πληροφορία για το τι γίνεται σε ένα request ναι. πάνω, ώστε να μπορεί να κάνει καλύτερο debug κλπ. Και, και, μου λέει ότι τώρα έχουν ένα μόνο Visual, Visual Studio Code Extension και θέλουν να δουν πώ θα μπορούσαν να πάνε στο web. Ναι. Και συζητούσαμε εκεί πέρα και του λέω γιατί ρε παιδί μου αφού ένα middleware ούτως ή άλλος, δεν βάζει το middleware να, να απαντάει αυτό σε κάποιε requests και να σου δείχνει visual mm. το τι συμβαίνει. Α, και μου λέει, «Ναι, Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι, ρε παιδί μου. Σκεφτόμουν να κάνω δεύτερο σερβερ γι' αυτό. Mm. Το οποίο δεν ήταν καμιά φοβερή ιδέα. Απλά εκείνη τη στιγμή, πάνω στη συζήτηση, εμένα μου έρθασε μια φανή. και μπορεί, μπορεί, μπορεί να δουλέψει, μπορεί και όχι αυτό, αλλά. Σωστά. Το ότι μπορεί να, 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 να μιλήσει με... με άτομα τα οποία ξεφεύγουν από την καθημερινότητά σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσο σημασία έχει το να έχει το συγκείμενο για να πάρεις μια απόφαση για οτιδήποτε. όταν κολλάς, θεωρώ ότι άλλα τόσο σημασία έχει να μιλήσεις με κάποιον ο οποίος δεν έχει το συγκείμενο. Ναι. Γιατί θα σε ρωτήσει ερωτήσεις οι οποίες μπορεί κάποιες από αυτές να τις έχεις ήδη απαντήσει και να, να μην τις ρωτούσε κάποιο, ή επειδή τις ρώτησε να φτάσει σε ένα σημείο που να πεις Όχι Ναι. Γιατί ό,τι και να κάνεις μέσα σε μια εταιρεία αρχίζεις και βλέπεις με ένα παρόμοιο τρόπο τα πράγματα. Mm. Ό,τι και να κάνεις. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Ναι, 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 ναι. Κατώ, τα, κατώ. Συμφωνώ. Όχι, συμφωνώ. Θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm -hmm. Και το να βλέπει και να, 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 να συζητά με άτομα τα οποία έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. ή με εταιρείε που κάνουν διαφορετικά τα πράγματα. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά να κερδίσει μια εταιρεία mm. από, από αυτό το κομμάτι. Ναι. Mm. Ε, τώρα στο γιατί να, να χορηγήσει μπορεί να είναι απλά για να στηρίξει μια τέτοια ενέργεια. Γιατί να το κάνει αυτό θα ήθελε να υπάρχουν Docker Cons. Ε, Docker Cons, Τζάγκο ε, Αν η απάντηση είναι ναι, μπορεί να έχει νόημα και αν μπορεί και έχει το budget, που και που κάποια χρήματα να τα βάζει. Το ερώτημα σε... είναι γιατί θα ήθελε να υπάρχουν για να μπορέσουν να υπάρχουν αυτοί οι χώροι που τα άτομά σου θα πάνε και θα, ε, συνεπάρξουν. Όχι, δεν το λέω για να μου απαντήσει. Το λέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει απαντήσει η mm. εταιρεία. Γιατί διαφορετικέ εταιρείε για διαφορετικού λόγου θα θέλανε να υπάρχουν αυτά τα συνέδρια. Αν ήμουν μια εταιρεία που. Όπω είμαστε μια εταιρεία που είμαστε. Γιατί λέγαμε να χορηγήσουμε στο Django Race Framework για παράδειγμα κάποια ναι. χρήματα. Όλα αυτά είναι γιατί. γιατί, υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα θέλαμε να υπάρχουν. Ε. Δεν μπορούμε να τα στηρίξουμε εξ ολοκλήρου ώστε να τα δημιουργήσουμε εσωτερικά σαν εταιρεία ενδεχομένω. Ναι. Αλλά θα θέλαμε αν και όποτε μπορούμε Κάποια από τα χρήματα τα οποία λόγω του Django, του Django REST Framework και του γενικότερου οικοσυστήματο το οποίο μα μας βοηθάει, να τα στηρίζουμε. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μπορεί να θέλει να είσαι γνωστό στην κοινότητα αυτή, mm. για να μπορέσει όταν αύριο χρειαστεί έναν καινούργιο προγραμματιστή να σε έχει δικά Να, mm. να, να μην είσαι Ζωστά. μια εταιρεία η οποία είναι στο καβούκι τη. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά είναι μια εταιρεία η οποία. Στην κοινότητα του Django θέλουμε να είμαστε γνωστοί. Άρα λοιπόν μπορεί να, να είναι κάτι το οποίο να λέει, ξέρει, τα βάζουμε κάτω και λέμε ότι το Django Con είναι από τα συνέδρια που θέλουμε να βρισκόμαστε εκεί. Mm -hmm. Και να μα έχει δει το λόγο μα κάποιε φορέ κάποιο. Και όταν εμεί του στείλουμε ή όταν αυτό δει μια αγγελία δικιά μα, να πει Α, μ' αρέσει, mm -hmm. θα στείλω. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ε, ειδικά άμα θέλεις να έχεις παγκόσμια παρουσία όσο σε πελάτες πιθανόν όσο και σε υπαλλήλου, δηλαδή να βρεις άτομα σε όλο τον κόσμο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί παρόλο που θα μιλήσω για μας, που είμαστε μια εταιρεία που είναι remote mm -hmm. κατά βάση ε, το να βρίσκεις από κοντά του εδώ τώρα που είχαμε και το meetup τη, την προηγούμενη εβδομάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί φέρνει του ανθρώπου αντιμέτωπου. Βασικά, δεν είσαι αντιμέτωπο με ένα μήνυμα στο Slack ή με ένα email. Είσαι αντιμέτωπο με ένα. Αντιμέτωπο. Βρίσκεσαι μαζί με ένα άλλο άτομο. Και είναι εντελώ διαφορετική εικόνα και είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη. Αντίστοιχα, είναι διαφορετικό να πιάνει δουλειά για μια εταιρεία που. ξέρω εγώ, για σένα είναι απλά ένα logo και ένα site. Και διαφορετικό να έχει γνωρίσει τα άτομα τα οποία δουλεύουν εκεί, να έχει το πει λίγο για το πώ δουλεύουν. Είναι αλλιώ. Ό,τι και να κάνει. Ισχύει. Και σου δίνει καλύτερε πιθανότητε. Σε σένα που είσαι η εταιρεία. Θεωρώ. Οπότε θεωρώ να, να προσελκύσει προγραμματιστέ, να πουλήσει ένα προϊόν ενδεχομένω. Ναι. Δηλαδή, μπορεί είτε να ψάχνεις εταιρείε που να είσαι μια εταιρεία σαν και λογισμικού. Άρα, αν κάποιο χρειάζεται βοήθεια με τον Django, να είσαι mm. εκεί. Ή να έχει ένα προϊόν που θα ήθελα να χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, το, αυτοί από το κόλλο είχαν περιπτεράκι. Τώρα δεν ξέρω okay. αν λόγω του ήταν ανοιχτή του λογισμικού πράγματο, είχαν δώσει και κάποια τι, καλύτερη τιμή, αλλά ήταν εκεί, okay. δείχνανε αυτό που κάνουν και σου λέγανε, ξέρει τι αυτό τον ωραίο. Αυτό με νοιάζει. Yeah. Μοιάζει yeah. Με νοιάζει να πα να βάλει ένα στεράκι στο GitHub και να το yeah. βάλει στην εφαρμογή σου και να μου πει ότι σου αρέσει okay. αυτό που κάνει. Αυτό, αυτό μοιάζει με εμένα. Okay. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το τι κάνει, πρέπει να έχει και κάποιο ή θα πρέπει να πει ότι αυτό είναι ένα, ένα budget το οποίο το δίνω γιατί Θέλω να στηρίξω μια προσπάθεια. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μπάτζι το οποίο θα το δώσω μόνο αν υπάρχει διαθέσιμο και αν υπάρχει περισσευούμενο. Ωραία. Ή θα πρέπει να έχω κάποιον λόγο ο οποίο αυτό θα μου λύσει λεφτά. Θα μου λύσει λεφτά στο ότι αντί να κάνω interview με 100 υποψηφίου, θα κάνω με 50. Σωστά. Ή θα βρω 100 που θα είναι όλοι τζάγκο και όχι 100 που κάποιοι από αυτού θα έχουν κάνει τζάγκο. Mm -hmm. Θα είναι επειδή μπορεί κάποιοι από αυτού να αγοράσουν αυτό που κάνω. Θα είναι κάτι θα πρέπει να βρει εσύ σαν σαν αντάλλαγμα. Νομίζω mm -hmm. ότι αυτά είναι τα πιο συνηθισμένα. Είτε θα πρέπει να να πουλά κάτι, ή θα πρέπει να σε ενδιαφέρει να χρησιμοποιήσει κάποιο κάτι, ή θα πρέπει να γι... να θέλει να γίνει πιο γνωστό στι εταιρείε οι οποίε ασχολούνται με μια... ή με κάποιε mm. τεχνολογίε. Συμφωνώ. Απολύτω. Αυτό. Τέλεια. Εσύ τι πιστεύει. Ε... Ενώ υπάρχει κάτι που πι... Όχι, πέρα όχι, από αυτά. όχι. Συμφωνώ, συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά. Εγώ το μόνο το οποίο θα προσθέσω, θα επαναλάβω στην ουσία που εσύ, είναι το ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα συνέδρια, οπότε όσο μπορούν εταιρείε καλά να τα στηρίζουν για να μπορούν να υπάρχουν, γιατί οι εταιρείε έχουν να κερδίσουν από το ότι θα βρουν πιο εύκολα υπαλλήλου μέχρι το ότι οι υπαλλήλοι που θα, που θα πάνε εκεί θα λύσουν προβλήματά τους μιλώντας με κόσμο που έχει διαφορετικό context ε, και ανεπομονώ να δω στο επόμενο, δεν ξέρω ε, πήρα, φέτος πήρα η GM Pass για το Λονδίνο, οπότε έχω τρία πηγενέλα να κάνω. Δεν έχει κάνει κανένα ακόμα. Ε, τώρα θα κάνω το πρώτο 22 Ιουνίου. Α, άρα έχει άλλα δύο, εντάξει. Ναι, ναι, έχω άλλα δύο, οπότε. Άρα να πάρω κι εγώ ένα. Ναι, εγώ να πάρει ένα. Ότι <laughs> παίζει. Οπότε, άμα γίνει κάτι καλό, εγώ λέω να. να το κάνουμε. Σούπερ. Τέλεια. Πολύ ωραία. Τι έχουμε... να προτείνουμε κιόλα. Εγώ είπα, θα... θα, προτείνω το Call Up. Ναι. Νομίζω έτσι λέγεται. Θα το βρω το, το link και νομίζω το GitHub είναι μάλλον η καλύτερη ιδέα. Ή το, Δε το, θυ... το... Τέλεια. Δεν θυμάμαι πια. Αν έχω προτείνει όλα τα espresso bars που θα ήθελα στο κέντρο. Οπότε θα πάω στην Κομμόπολη που μεγάλωσα, <laughs> στα, στα Βρυλίσια, <laughs> και θα προτείνω το Roosters, το οποίο νομίζω έχει και στο περιστέρι ένα, αλλά είναι που κάνουν, καβουρδίζουν το δικό του καφέ. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο καφέ που εχουν mm -hmm. γιατί έχει αυτό το. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα acidity, οξύτητα, αλλά έχει κάτι το. Όχι, έχουν διαφορετικά χαρμάνια. Ε, μ' αρέσουν οι μονοπικυλιακοί πάρα πολύ. Mm -hmm. Και έχουν κάποιου οι οποίοι έχουν μια πολύ ωραία έτσι, εσπεριδοειδή, θα έλεγα έτσι, αίσθηση και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Ρούστερ. Έχει και το καλύτερο σύναμον ρόλο που έχω φάει στην Ελλάδα σίγουρα, οπότε Δυνατό, που, δεν, δυνατό. γενικά δυνατό. δεν είμαι, που γενικά δεν είμαι του cinnamon roll και δεν μ' αρέσουν, αλλά αυτό με τρελαίνει. Ρούστερ. Μια χαρά. Επισόδιο 28, λοιπόν. Ναι, ναι. Τέσσερα ακόμα, δηλαδή λογικά προ το τέλο του, του Ιουνίου ναι. θα, θα το δείξουμε. Ναι. Έτσι το βλέπω. Πολύ ωραία πράγματα. Καταπληκτικά. Και ωραία. μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Τα λέμε.